Λίγο μετά το γάμο του, ο Γιώργιος, ο Σταυρακάκης, η Μιχαλόμπας, γύρισε από τα μπέλη του και πέτυχε τη γυναίκα του, τη Μαρία, να ανάβει το φούρνο, να φουρνίσει το ψωμί. Της είπε όταν εκείνη του πρόσφερε ένα ποτήρι κρύο νερό, «Ήθελα να με αναλαμπείς στα χέρια τα δικά σου, να με συμπαίνεις, να γεννώ άθος την παραστιά σου». Κάποτε αρρώστησε η Μαρία και πήγε στην Αθήνα. Το πέμπτο βράδυ μετά την αναχώρηση της είπε στο τηλέφωνο, «Έφυγες και ενεφάλιασε από τότε σας και πέρα και στη καρδιά στον ουρανό δεν έλιασε μια μέρα». Ερωτευμένος ήταν ο Γιώργης ο Σοπασής με τη γυναίκα του τη Μαρία, στην περιπέτεια της οποίας στάθηκε και είμαι σε θέση να το καταθέσω με αγάπη, στοργή και αφοσίωση. Όταν ήρθε η Γιάννα το παιδί τους, τότε ολοκληρώθηκε η ευτυχία τους και στο σπίτι βασίλευε το γέλιο και η χαρά. Δεν κράτησε όμως πολύ, γιατί μια μέρα χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος και διάλεξε τη Μαρία. Λίγο καιρό αργότερα πέθανε και ο Γιώργης που τη λάτρεψε της έβαλε στο φέρετρο δώρο ακριβό τα στέφανά τους. Της είπε κιόλας, «Σου βάλα τα στεφάνια μας, ποτέ σου να μην νιώσεις, φως μου πως είσαι μοναχή στο μνήμα και παγώσεις». Οι μαντινάδες έκτοτε βγαίνουνε ποταμός σαν και τα δάκρυά του. Ρόδο μου κοίτα εγίνικες, και γύρισε ο χρόνος, από μετρώει η έγνοια σου, το κλάμα σου και ο πόνος. Νύχτα μου πέταξες ψηλά, αυγή σε περιμένω, με ράστρι να ξαναφανείς τέρι μου αγαπημένο. Μαύρα, μαύρα φορώ να με θωρούν πως επενθώ κερά μου, για δεν μπορώ του κάθε νους να δείχνω την καρδιά μου. Τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το χωρισμό, τότε που όλοι οι χριστιανοί γιορτάζουν, ο Γιώργης είπε, «Χριστός γεννάται αγάπη μου και θα χαρούνε όλοι και μόνο εγώ με το ορφανό θα έχουμε μαύρη σκόλη». Το επόμενο Πάσχα ο Γιώργης αισθάνθηκε πιο πολύ την απουσία της Μαρίας. Είπε, «Η μοίρα απου με χώρισε απάνω στο σταυρό μου, αντί στεφάνι ακάνθινο έβαλε το ορφανό μου».